για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη. Μπορεί από ένα ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ να κρυθεί το πρωτάθλημα? Ίσως. Τι έγινε στο μάτς μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο με κάθε λεπτομέρεια? Χατζίδης εδώ. Χατζίδης τώρα μαζί με τον Καραγιάννη. Χατζίδης, Καραγιάννη, στέκεται όρθιος. Για τον Καλατζή το δυνατό σουτ και μπαλάουτ. Το κόρνερ με τον Βασίλη Καραπιάλη για τον Καλατζή. Καλατζής πάντα με την μπάλη. Και πάλι για τον Καραπιάλη. Καραπιάλης εδώ. Καραπιάλης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάντα ο Καραπιάλης θα κάνει το σουτ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Out η μπάλα. Καραταίδης μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού. Για τον Καραπιάλη. Προστινή παλιά για τον Κρίστενσεν τώρα που φεύγει μόνος του. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κρίστενσεν μόνος του. Κρίστενσεν ανατραπή και πέναλτι. Πρέπει να είναι. Πέναλτι πρέπει να είναι. Σωστά. Ανατροπή λοιπόν από τον Κούτουλα και πέναλτι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ανατροπή του Κρίστενσεν. Ήταν η βαθιά παλιά που έγινε από την περιοχή του Ολυμπιακού. Μπήκε από τον Βασίλη Καραπιάλη στον Κρίστενσεν. Φεύγει ο Κρίστενσεν μόνος του. Καταπιώκεται εκεί και μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ανατρέπεται από τον Κούτουλα. Πέναλτι σημειώνει ο κύριος Μαζαράκης υπέρ του Ολυμπιακού. Όλα αυτά στο 23ο λεπτό και Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-0. Πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Κρίστενσεν και γκολ. 1-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ στο στάδιο Καραϊσκάκη με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Μπεν Κρίστενσεν. Πανηγυρισμοί στις κερκίδες και το σκορ εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη ανοίγει υπέρ του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνουμε, 25ο λεπτό Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0. Τσιαδάκης πάντα. Τσιαδάκης. Λάθος Δημητριάδης. Παγκορογιάννης. Για τον Σλίσκοβιτς κεφαλιά και είναι out η μπάλα. Κρίστενσεν Καραπιάλης. Καραπιάλης τώρα με την μπάλα. Πάντα ο Καραπιάλης. Καραπιάλης τώρα μόνος έτοιμος για το σουτ. Καραπιάλης σε καλή θέση. Θα κάνει το δυνατό σουτ και μπλοκάρει την μπάλα ο Ατματζίδης και καταλήγει αυτή η κόρνερ. Να τώρα έχει μπει ο κύριος Αλέφαντος στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε παίκτες να συμπλέκονται. Βλέπουμε τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο να συμπλέκονται. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Καθώς ετοιμαζόταν τώρα ο Ολυμπιακός να εκτελέσει ένα κόρνερ, βλέπουμε τον κύριο Αλέφαντο να έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Έσπευσαν εκεί εναντίον του οι παίκτες της ΑΕΚ. Ενώ τώρα και ο Νίκος Αναστόπουλος στον αγωνιστικό χώρο. Ο άρχοντας του αγώνα, κύριος Μαζαράκης, κάνει τον έλεγχό του. Το κόρνερ και πάλι από τον Κρις Καλατζή. Κεφαλιά θαυμάσια και out από τον Σοπιανόπουλο. Πλάγιο λοιπόν υπέρ της ΑΕΚ. 46ο λεπτό από τον Σταματή. Παλιά για τον Αγορογιάννη. Κεφαλιά και μπλοκάρει ο Ράντος θαυμάσια την κεφαλιά από τον Σλίσκοβιτς. Το φάουλ είναι υπέρ της ΑΕΚ με τον Σαβεύσκη. Σαβεύσκη εδώ η κεφαλιά και μπλοκάρει από την κεφαλιά του Μητρόπουλου ο Ράντος. Σαβεύσκη στο φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Καλό τραβηγμένο μέσα στην περιοχή και δυνατό το shoot out από τον Αλεξανδρή. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα του αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0. Αγορογιάννης για τον Βλάχο. Βλάχος τώρα με την μπάλα για την ΑΕΚ. Πάντα ο Βλάχος. Βλάχος έτοιμος να κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα είναι κόρνερ. Πάντα σταματήσει με την μπάλα. Πιο πίσω για τον Βλάχο. Βλάχος τώρα για τον Δημητριάδη. Πίσω περιμένει ο Αλεξανδρής. Σλίσκοβιτς το δυνατό σουτ για να μπλοκάρει ο Ράντος. Και τώρα ο κ. Μαζαράκης δείχνει κίτρινη κάρτα στον παίκτη της ΑΕΚ. Ενώ τώρα οι διαμαρτυρίες αυτές έχουμε την κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον παίκτη της ΑΕΚ που διαμαρτυρήθηκε έντονα. Ενώ τώρα όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ κοντά στον κύριο Μαζαράκη. Στα γήπεδα δεν υπάρχουν κρυφές κάμερες. Υπάρχουν φανερές. Η Έτενα πάντως είχε τη δική της εκεί που χρειάστηκε. Νέα διακοπή εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη. 62ο λεπτό η κόκκινη κάρτα στον Τόνι Σαβεύσκη. Τόνι Σαβεύσκη, τι έγινε, γιατί σε απέβαλε ο διαιτητής? Τι ακριβώς έγινε και σου βγάλει την κόκκινη κάρτα?
Δεν μπορεί η αστυνομία να προστατέψει ένα προπονητή, κύριο στο γήπεδο. Γιατί αφήστε από εκεί, πρέπει ο παρατηρητής να του δίνει εξηγήσεις. Είδαμε καλή παρεξήγηση τον κύριο Μπάγκεβιτς. Παρεξήγηση. Τίποτα. Ανοίξτε, ανοίξτε να πάρει αέρα. Από εδώ. Στη φύλακα το έλεγα. Τι άλλο κόσμο είσαι. Αγαπώσες εύω μόσο να μπορεί να παρατηρείς. Σε παράκαλω. Τι άλλο φύλακας μπορεί να κάνει πάνω. Να πάνε απάνω να πάρουν μέτρα εκεί. Σε σένα να πάρουν μέτρα. Τι ακριβώς έγινε. Εμείς προστασία του Μπακ. Η Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0. Χατζίδης για τον Κρίστενσεν. Και ο Τσαλουκίδης το γκολ. 2-0 με τον Γιώτη Τσαλουκίδη. Ήταν ένα χτύπημα φάουλ από το Χατζίδη. Ο Κρίστενσεν με την μπάλα πίσω και ο Γιώτη Τσαλουκίδης ξεμαρκάριστος θα κάνει το 2-0 καθώς συμπληρώθηκε το 67ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ με 2-0. Καλατζής τώρα για τον Ολυμπιακό. Κρίστενσεν και φάουλ του Μητρόπουλου. Και κίτρινη κάρτα στον Τάσο Μητρόπουλο. Και εδώ βλέπουμε τον Κρίστενσεν να κλωτσάει και τον Μητρόπουλο. Και κόκκινη κάρτα. Χατζίδης τώρα με την μπάλα. Φεύγει ο Χατζίδης μόνος του για τον Μπατίστα. Μπατίστα μόνος του από τα δεξιά. Πλεονέκτημα για τον διαιτητή. Μπατίστα έτοιμος στο σούτ και γκολ. 3-0 για τον Ολυμπιακό με αυτό το φοβερό σούτ από τον Ντανιέλα Μπατίστα. 91ο λεπτό στο στάδιο Καραϊσκάκη και ο Ολυμπιακός επιτυχάνει μια πολύ μεγάλη νίκη. 3-0 το σκορ εδώ. Πόσο μεγάλη είναι η σημερινή νίκη των Ολυμπιακών. Δεν κάνω. Βασίλη Καραφιάλη, πόσο μεγάλη είναι η σημερινή νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 επενός να την πάλι όπως είναι η ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι μεγάλη η νίκη. Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε. Το γεγονός ότι πετύχαμε 3 γκολ νομίζω ότι ικανοποιήσαμε τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο. Τους ευχαριστούμε. Τέλος του αγώνα, στιγμή δικαίωσης ή προβληματισμού για κάποιους ανεγκέφαλους. Το τρίπτυχο ανέστησε τον Ολυμπιακό. Το τρίπτυχο αυτό είναι για μένα, είναι ο πρόεδρος, είναι η ποδοσφαιριστέ και αυτή η μεγάλη λαοθάλασσα που λέγεται φύλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού. Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον διαιτητή που έφυγε, που σύγχαλε τον αγωνιστικό χώρο. Όταν μπήκα μέσα να δώσω οδηγίες, δεν ήταν ούτε να δημιουργήσω κατάσταση ούτε τίποτα. Εμείς διαμαρτυρηθήκαμε γιατί δεν είχαμε προστασία από την, στον πάγκο από τους φυλάθλους που μας ρίχνανε κέρματα και διάφορα αντικείμενα. Και εκείνη τη στιγμή ο κ. Μπάγεβες διαμαρτυρήθηκε εις τον παρατηρητή του αγώνα, του κυρίου Γενεράλη, γιατί έχει την αστυνομία και κάθεσε εδώ δίπλα, ενώ έπρεπε να...